Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο βασισμένο στην έρευνα μισθών 2023 και θέλουμε να δούμε τι διαφορά στους μισθούς ανάμεσα σε αυτούς που δουλεύουν στην Αττική σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτούς που έχουν δει το Dune 2, όλα αυτά μαζί. Ναι. Η Αττική, υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί Dune 2. Ρωτήσαμε το 2023 που δεν είχε βγει. Ναι. Έχετε δει το Dune 2? Δύο μας απάντησαν ναι. Τους ψάχνουμε τώρα. Ακόμα και τώρα, τι έγινε. Ποιοι ήταν αυτοί. Πώς το βρήκανε. Λοιπόν. Description, πρώτο comment. Συμπληρώνουμε την έρευνα μισθών 2024 ή 2025, αναλόγως που το βλέπετε αυτό το βίντεο, ή 2019, αν έχετε ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν. Okay. Συμπληρώνουμε την έρευνα. Ένα λεπτό είναι, τη στέλνουμε και στους φίλους μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα δείτε εδώ πέρα τι απίστευτα και ωραία στοιχεία βρίσκουμε. Και το Dune 2, στείλε μας πώς βρήκατε. Ναι. Και το 3. Έχουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα της έρευνας. Χιλιάδιο πράγματα εδώ πέρα. Στην κυριολεξία πρέπει να είναι χιλιάδιο. Κάτσε να δω. Μ' αρέσει που σκρολάρω, ενώ μπορώ να πάω κατευθείαν κάτω. Πώς απαντήσανε, ήτανε 1011. Εντάξει. Okay. Όχι 1011. Όχι, δεν είναι 1011. Γιατί διαγράψαμε μερικούς. Οπότε είναι 1006. Okay. Κοντά έπεσα στο 1002. Λοιπόν, και θέλουμε να δούμε τώρα. Αυτό είναι το πώς το έχουμε αλλάξει εμείς. Τώρα, αν θέλετε να δείτε κάποια disclaimers που έχουμε κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν γράψετε comment ή αφού το γράψετε. Πηγαίνετε στο πρώτο βίντεο για την έρευνα μισθών 2023, που τα λέμε εκεί πέρα όλα. Μην τα ξαναλέμε τώρα 10 φορές. Πάμε να κάνουμε το πρώτο πράγμα. Θέλουμε να δούμε Αττική ή όχι. Αττική και η υπόλοιπη Ελλάδα. Πόσα λεφτά παίρνεις. Και θα ξεκινήσουμε με το γνωστό pivot table. Το οποίο πριν από 5 βίντεο θυμόμαστε ακριβώς πώς να κάνουμε, αλλά τώρα έχουμε ξαναξεχάσει όλη τη διαδικασία. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάλι καλά, έχω το suggest εδώ. Λοιπόν, πάλι καλά. Ωραία. Και θέλω existing seat. Και θέλω να μου το βάλεις εδώ. Και create. Ωραία. Το επόμενο πράγμα που θέλουμε να δούμε. Ή να το πω πιο σωστά, να θυμηθούμε. Είναι πώς το φτιάχνουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι θα προσθέσω. Α, ωραία, να το πάω ανάποδα. Για να φανεί κιόλα η διαδικασία, για να φανεί το τι κάνουμε. Είδε, σας μαθαίνουμε και Excel. Πολύ σημαντική γνώση στον χώρο του. Δεν ξέρουμε εμείς, αλλά. Σε μαθαίνουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε rows. Βάλε rows. Και θέλουμε. Σε ποια πόλη δουλεύει. Όχι αυτό. Αυτό. Αττική, υπόλοιπη Ελλάδα. Και. Ωραία. Λοιπόν. Και για columns. Όπα, λάθος. Και για columns θέλω να προσθέσουμε το ID και να κάνουμε. Να θυμάσαι πάντα μα το UID αντί για το incremental. Όχι. Στα rows. Ελά, τι. Να βάζετε πάντα UID αντί για incremental. Για να τύπε για Excel. Πού πάω, ρε παιδί μου. δεν θα καταφέρω ποτέ. Λοιπόν, θα βάζει το values, ναι, στο count. Values ID. Ωραία. Λοιπόν, οπότε έχουμε 634 που δουλεύουν Αττική, 241 που δουλεύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και 131 που έχουν παύλα. Παύλα τι σημαίνει ότι πολλά απλά δουλεύουν στο εξωτερικό. Για να μην μας μπερδεύει εδώ πέρα, πάμε να το βγάλουμε. Πάμε να βάλουμε ένα φίλτρο. Το οποίο το φίλτρο είναι εδώ και θα πούμε αυτούς που δουλεύουν μόνο στην Ελλάδα. Και αν το είχαμε κάνει σωστά, θα έφυγε η παύλα όπως τα είδαμε. Λοιπόν, μετά. Πάνω εισάγουμε μέσα τους μισθούς. Τους παράδες. Ναι, το οποίο είναι, δεν θέλουμε το SAM, θέλουμε το μέσο όρο και για να έχουμε έτσι ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα, θα πάμε να βάλουμε και το median. Το διάμεσο, μέση τιμή. Το median. Είναι το median. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο ετήσιος, ναι, ο ετήσιος καθαρός μισθός. Ωραία. Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο... Για να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό. Θα πάω εδώ, θα του βάλω ένα round και θέλω να πάρεις από το C2 δια 14. Οκ, okay, 1546 ευρώ το μήνα. Και εδώ πέρα... θα κάνεις το ίδιο για το D2. Οπότε, έχουμε εδώ πέρα το average per month και εδώ πέρα το median per month. Ωραία, πολύ στάνταρ αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι
Αττική και η υπόλοιπη Ελλάδα, κάτσε να το. Έχω δώσει και 200%. Κάτσε αυτό να... είναι σε ποια πόλη βρίσκεται η εταιρεία. Ναι, σε ποια πόλη δουλεύει. Η έδρα. Ακριβώς. Σε ποια δεν πόλη. Δεν ξέρουμε με τον τρόπο που δουλεύει, αλλά η έδρα τη εταιρεία που δουλεύει είναι στην Αττική ή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε βλέπουμε πολύ απλά ότι και σύμφωνα με το μέσο όρο, αλλά και σύμφωνα με τη μέση τιμή. Μέση ότι τιμή... πληρώνεσαι και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, όπου και να είσαι, θα πάρεις λεφτά. Ναι, αυξάνει την ψαλίδα στη μέση τιμή. Πάμε να δούμε τώρα έτσι. Στη μέση τιμή, βασικά είναι. Δηλαδή, φαίνεται καλή διαφορά με τη μουσική με το άλλο. Ναι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, η μέση τιμή είναι και πιο αντιπροσωπευτικό. Γενικά, γιατί ο μέσος όρος. Μπορεί κάποιος τώρα να πάει και βάζει το μισθό του, μπορεί να παίρνει 100.000 το χρόνο. Οκ, okay, το επηρεάζει πάρα πολύ. Ενώ στη μέση τιμή δεν επηρεάζει τόσο πολύ και μου αρέσει πολύ περισσότερο. Οπότε θεωρώ πάντα τη μέση τιμή ως πιο αντιπροσωπευτικό παράγοντα. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι σε όλο το εύρος. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν δουλεύεις ένα χρόνο, ανεξαρτήτως αν δουλεύεις 15 χρόνια. Πάμε να βάλουμε έτσι μερικά φίλτρα, απλά για να το δούμε τώρα σύμφωνα με το πόσο καιρό δουλεύεις. Το οποίο πώς το έχουμε βάλει, εδώ. Και πάμε να βάλουμε. Αυτούς που δουλεύουν από 7 χρόνια και πάνω, έτσι. Δεν έχω κάποιο τέτοιο. Οκ, κλείνει λίγο η ψαλίδα. Αλλά και πάλι είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι άμα η εταιρεία που δουλεύεις βρίσκεται στην Αττική, παίρνεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα ένα παρόμοιο πράγμα εδώ πέρα. Αγνοήστε αυτά τα μηδενικά. Είναι τα average στην ουσία. Ο μηνιαίος μισθός. Πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα για να δούμε τώρα σύμφωνα με το πώς. Γιατί θέλω να βγάλουμε ένα συμπέρασμα εδώ πέρα. Κάθε βίντεο. Ναι. Να δούμε λίγο τι γίνεται αν δουλεύεις απομακρυσμένα ή όχι. Και θα ξεκινήσουμε με το pivot table ή πολύ απλά βασικά. Μπορώ να κάνω copy-paste το pivot table. Άμα κάνω ίσως αυτό. Να κάνεις duplicate το τέτοιο. Να το. Τρελό. Και κάνει και αυτό. Τώρα αυτό δεν μπορεί να μην στέκει, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Αγνοήστε προς το παρόν αυτούς τους αριθμούς εδώ πέρα. Σαν να μην υπάρχουν. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Δεν θέλουμε να πάρουμε σε ποια πόλη δουλεύεις. Θέλουμε να πάρουμε ποιος είναι ο τύπος εργασίας σου. Λοιπόν, πού το έχουμε αυτό, πού το έχουμε αυτό. Mm. Ποιος είναι ο τρόπος εργασίας σου. Το έχουμε εμείς. Ωραία. Και έχουμε απομακρυσμένα και τα δύο στο χώρο του εργοδότη. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Ότι ακόμη πληρώνεσαι. Ναι, κάτσε να τα πάρουμε αυτά λίγο εδώ πέρα. Αυτό όμως θέλει C. Ναι, λογικά θέλουμε C και D. Προς το παρόν, ναι. Βέβαια θα χαλάσει γιατί θα προσθέσουμε πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε εδώ πέρα C και D. Πάμε εδώ να το δώσουμε όλο το τέτοιο. Okay, και αυτό να το ονομάσουμε average per month και αυτό εδώ median per month. Πρέπει να είμαι και service για στον Dandoc που έχει παιδί μου, οπότε. Αυτό εδώ κάτσε να το πάμε λίγο πιο. Λοιπόν, εντάξει, βλέπουμε ότι έχουμε και στοιχεία εκτός από. Ναι. Πάμε να βάλουμε ό,τι έχουμε. Και όχι μόνο αυτές που δουλεύουν από 7 χρόνια και πάνω, δεν θυμάμαι πώς είχα βάλει. Λοιπόν, πάλι μιλάμε μόνο για Ελλάδα. Οκ. Okay. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι αυτοί που δουλεύουν απομακρυσμένα παίρνουν περισσότερα λεφτά από αυτούς που δουλεύουν hybrid και παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά από αυτούς που δουλεύουν στο χώρο του εργοδότη. Αλλά μιλάμε. Το έχουμε παρατηρήσει γενικά. Κάθε χρόνο. Χρόνια, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Ότι άμα δουλεύεις στον εργοδότη, όσο πιο πολύ κοντά του είσαι, τόσο λιγότερο θα παίρνεις. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αλλά μιλάμε για τεράστια διαφορά. Πάμε να το κάνουμε λίγο για να δούμε τώρα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι. Και εγώ αυτό δηλαδή θα ισχυριζόμουν. Ότι κάτω είναι ένα χρόνο, οι υπόλοιποι είναι 7 χρόνια, οπότε ναι, ναι. Δεν είναι δίκαιο, ας πούμε. Πάμε να βάλουμε αυτούς που δουλεύουν από 7 χρόνια και πάνω. Θέλω με λίγα λόγια να το κάνω 7 χρόνια, ρε παιδί μου, με τη λογική ότι εντάξει. Ας πούμε ότι μιλάμε για τους πιο senior developers. Οκ. Okay. Και πάλι βλέπουμε ότι ανεβήκαν πάρα πολύ μισθοί από 7 χρόνια και πάνω. Οκ, okay, λογικό. Αλλά και πάλι μιλάμε για τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Βέβαια, εντάξει. 16 άτομα. Οκ. Okay. Τι να σου πούνε 16 άτομα. Αλλά... και πάλι, η διαφορά. Δεν ξέρω. 5 χρόνια. Κάτσε να το βάλουμε, ναι. 5 χρόνια. Εντάξει.
Μην σου πω τη χειρότερη έντονα. Έχει μια σταθερή απόκριση, πιο... παιδί μου. Πάμε να το συνδυάσουμε τώρα αυτό σε σχέση με το πού δουλεύεις, Αττική ή όχι. Οπότε πάμε στα ροους και να βάλουμε Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα. Ωραία. Πώς το κάνεις, αλλά ναι, θέλουμε να το κάνουμε ανάποδα για να φαίνεται λίγο πιο εύχριστο. Λοιπόν, και εδώ πέρα είδαμε ότι αυτά εδώ χαλάσανε. Okay. Το γνωρίζαμε, το γνωρίζαμε. Ναι, πάμε να τα βάλουμε εδώ και θέλουμε στην ουσία D2. Τι πάτησα. Πάτησα C πάλι. D2. Τερεν. Οκ, και εδώ E2. Τέλεια. Και θέλω να βγάλω τα show totals. Okay. Για να μου φαίνεται λίγο πιο ωραίο. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, που το κάνει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε να μειώσω αυτό εδώ, να αυξήσω αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι απίστευτο. Δουλεύεις κάπου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Στην επαρχία, όπως το λέμε. Λοιπόν, αν και ο Βερκή τσαντίζεται πάρα πολύ όταν λέω ότι Θεσσαλονίκη επαρχία, ας το πούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Okay. Λοιπόν, έχουμε. Δουλεύεις απομακρυσμένα. Επαρχία εννοείς. Ναι. Δουλεύεις απομακρυσμένα. Remote. Που σημαίνει ότι μπορείς να είσαι όπου θες στην Ελλάδα, νομικά. Okay. Mm-hmm. Παίρνεις κατά μέσο όρο 1.997 ευρώ, 1.900 ευρώ... Median, αλλά... Αυτό είναι το 5 plus, έτσι. Είναι για εμπειρία 5 plus, σωστά. Ναι, ναι, κάτσε να το, να το αλλάξουμε για να το κάνουμε select all. Λοιπόν, εδώ. Ας μείνουμε στο median που είπαμε ότι είναι πιο ενδιαφέρον. 1.321 ευρώ. Πας και δουλεύεις σε μια εταιρεία απομακρυσμένα στην Αττική και παίρνεις 130 ευρώ αύξηση. Χωρίς να αλλάξει σπίτι. Χωρίς να αλλάξει σπίτι, ναι. Οπότε είσαι στα Τρίκαλα. Okay. Πληρώνεις 250 ευρώ ενίκιο. Okay. Δεν χρειάζεται να τρώγεσαι στην κίνηση μια μισή ώρα κάθε μέρα για ό,τι ή όπου είναι να πηγαίνεις. Κάθε φορά δεν μιλάω μόνο για τη δουλειά, μιλάω για όλα τα υπόλοιπα. Okay. Και δουλεύεις απομακρυσμένα. Φεύγεις από την εταιρεία που είσαι. Okay. Που είναι στα Τρίκαλα, παρόλο που δουλεύεις απομακρυσμένα, και δουλεύεις για μια εταιρεία στην Αττική και παίρνεις 130 ευρώ αύξηση. Και θα μου πεις, okay, 130 ευρώ. 130 ευρώ μήνας μένει, μήνας βγαίνει, επί 14 είναι όλα αυτά. Okay, καθαρός μισθός είναι όλα αυτά. Είναι λεφτά. Okay, πάμε να το δούμε τώρα, να δούμε αυτούς που δουλεύουν από 7 χρόνια και πάνω. Λοιπόν, εδώ. 200 ευρώ αύξηση. Καλά, δεν πάω καν στο μέσο όρο. Ξέρεις, έχει μεγάλη ζήτηση, γιατί το κάνω εταιρείες που αν μια εταιρεία στη Τρίκαλα που λέει μόνο στα Τρίκαλα, μπορώ να καταλάβω λόγω του πόσου ξέρεις τι ευρώ να πιάσεις, μωρέ παιδί μου. Αλλά αν είναι μια εταιρεία που πλάσεις π.χ. global σε όλη την Ελλάδα. Ναι. It doesn't make sense. Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αυτό είναι, πώς σας το πω ρε παιδί μου, για μένα είναι hack. Που, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, έχουμε 14 εδώ και 46. Κοίτα, okay. Σπονέθεια, από όλες τις συζήτησεις που έχω κάνει, και για Θεσσαλονίκη που ξέρεις. Επαρχία. Επαρχία, ισχύει. Δηλαδή, και είναι τα ποσά που βλέπουμε περίπου. Δηλαδή είναι 100 με 200 ευρώ, το, ξέρεις, αυτό που ακούω συνήθως τη διαφορά. Λοιπόν, δεν πάμε το σκοπό στη ώρα και δεν ξέρω αν ηχογραφούσα, θα το δούμε. Κάποια στιγμή θα το κάνω.